Οι προτάσεις των δημάρχων που ο αγωγός ΣΤΑΠ θα διέρχεται από τις περιοχές τους έχουν ήδη κατατεθεί στην εταιρεία και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα αντισταθμιστικά ωφέλη, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βαγγέλης Λαμπάκης. Το θέμα συζητήθηκε μεταξύ άλλων στην τελευταία συνεδρίαση της ΠΕΔ. Συμφωνήσαμε και με τον Περιφερειάρχη αλλά και με τους υπόλοιπους δημάρχους και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ότι η αγανάκτηση περισσεύει πλέον για την αδυναμία της διεύθυνσης του ΤΑΠ να μιλήσει και να συμφωνήσει για τις προτάσεις της 11 των Δήμων όσον αφορά την αντισταθμιστικότητα και την αποδοχή των προτάσεων των έργων στα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στον κάθε Δήμο σύμφωνα με τη χιλιομετρική απόσταση που περνάει ο αγωγός αυτός από κάθε Δήμο. Επειδή λοιπόν κοφεύουν ή του ΤΑΠ, αποφασίσαμε εντός 15 ημερών με την καινούργια αποστολή της αποφάσεώς μας, αφού πρώτα εδώ και περίπου ένα μήνα, 25 μέρες έχουν φύγει προτάσεις, πακέτο με κούριε στην κεντρική διεύθυνση του ΤΑΠ στην Αθήνα. Οι δήμαρχοι ζητούν να συγκροτηθεί άμεσα η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του έργου. Ιδάλλως, όπως δήλωσε ο κ. Λαμπάκης, η εταιρεία θα έχει να αντιμετωπίσει την μαζική αντίδρασή τους. Εάν δεν συνέλθουν και δεν καταλάβουν ότι πρέπει να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τις οποίες δημιούργησαν με τις ίδιες προτάσεις ήδη απέναντι στην σύμβαση την οποία συνεφώνησαν μαζί με τον Σκουρλέτη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Περιφερειάρχη, τον κ. Παυλίδη, και εμείς αποδειχθήκαμε ως ΠΕΔ, δηλαδή να συγκροτήσουν την Επιτροπή Αξιολόγησης, την Επιτροπή Παρακολούθησης και να αποδεχθούν τις προτάσεις μας αυτές, ώστε να μπορέσουμε και εμείς ορατά, έχοντας σάρκα και οστά οι προτάσεις αυτές των έργων να υλοποιηθούν για να μπορέσουν να απολαύσουν οι συνδημότες μας στον κάθε έναν από τους 11 Δήμους αυτήν την αντισταθμιστικότητα την οποία έχουν ως υποχρέωση μέσα από την κοινωνική εταιρική ευθύνη η διεύθυνση του ΤΑΠ, ο ίδιος ο ΤΑΠ. Εάν δεν το κάνουν, τότε θα έχουν απέναντί τους τους δημάρχους της περιφέρειάς μας με ό,τι γύρω-γύρω από αυτούς υπάρχουν και θα φτάσουμε στο σημείο να πάμε εκεί που καταλήγει μέχρι στιγμής στην πορεία των εργασιών τους ο σωλήνας τους και να σταματήσουμε τις εργασίες. Αυτό ως ένα προμήνυμα για να αντιληφθεί η διεύθυνση του ΤΑΠ και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί στην Ελβετία ότι δεν παίζουν με τους Έλληνες και δεν παίζουν με τις συμφωνίες και δεν παίζουν με τις άκρες. Δηλαδή δεν παίζουν τους Ευρύτες και τους Θρακιώτες αλλά και γενικότερα με την περιφέρεια αυτή.